σημερινό παιχνίδι μπορεί να, για τους θεατές έξω να φαινόταν εύκολο, αλλά ήταν δύσκολο. Δείξαμε ότι ήμασταν έτοιμες και καθαρίσαμε τον αγώνα 3-0. Μπορώ να πω ότι στα δύο πρώτα σετ εύκολα σχετικά, αλλά αυτό ήταν θέμα καλής προπόνησης που είχαμε κάνει και θέμα συγκέντρωσης. Ακούγαμε τον προπονητή και ήμασταν δεμένες σαν παίχτριες μεταξύ μας. Το γεγονός ότι είμαστε αίτητες δεν μας ησυχάζει, αντιθέτως είναι πολύ δύσκολο αυτό. Έχουμε ένα βάρος πάνω μας και αυτό το βάρος το κουβαλάμε και είμαι σίγουρη ότι μέχρι το τέλος θα τα καταφέρουμε και στόχος μας είναι να πάμε αίτητες και να πάρουμε το πρωτάθλημα. I'm so happy for this game today. It was incredible, and it's not just that we should show what we can do, that we are the best team here in Cyprus, the volleyball that we are making and how we are practicing. We were waiting for this game because it's with the best opponent in the league. But I think the most important what we showed today, it's our team spirit, and it's incredible. I think just one team in Cyprus have this team spirit, and we showed it today, not just the win, our team, we enjoyed so much, and this is how sport should be. Την προηγούμενη αγωνιστική κερδίσαμε την Ανόρθωση, την Τετάρτη. Σήμερα είχαμε ένα δύσκολο παιχνίδι με την ΑΕΚ, η οποία μας ανταγωνίζεται για την κατάκτηση του τίτλου. Μπήκαμε μέσα, παίξαμε σοβαρά, προσιλωμένα, 3-0 καθαρίσαμε το παιχνίδι. Ευχαριστούμε τους φιλάθλους που ήταν σήμερα μαζί μας και ελπίζω στα επόμενα μάτς να γεμίσουμε το γήπεδο, διότι ο Απόλλωνας πρέπει να παίζει με γεμάτα γήπεδα. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, οι οποίοι στέκονται δίπλα μας, αρρωγοί στην προσπάθειά μας, μας στηρίζουν και μαζί τους θα πάμε και στην Ευρώπη. Απόλλων Θρίος Πρωτάθλημα.